Μία από τι μεγαλύτερε ανησυχίε του Γιώργου Δόνι είναι η απραξία πολλών ποδοσφαιριστών που δεν έπαιξαν σε προηγούμενα παιχνίδια. Ο Χρήσο Δόνι δεν έπαιξε με αστέρα Τρίπολη και το βόλο λόγω τιμωρία, τη την τελευταία του συμμετοχή ήταν τι 16 Φεβρουαρίου. Ενώ Ζαχίντ έχει συμπληρώσει δύο εβδομάδε χωρί αγώνε, καθώ απουσίαζε στο μάτσο με του βολιώτε λόγω τη κόκκινη κάρτα που είχε δεχτεί. Ο πράσινο τεχνικό ανυπομονεί επίση και για το ραντεβού με τον Γιάννη Αλαφούζο. Και ένα από τα ζητήματα που έχει θέσει είναι το μπάτζετζετ, το βασικότερο απ' όλα, καθώ υπάρχουν και άλλα. Ο ίδιο όπω είχε τονίσει κατά καιρού ότι όταν υποέγραψε είχε πάρει διαβεβαιώσει για καθαρό μπάτζετ 10 εκατομμυρίων ευρώ την τρίτη σεζόν. Για να συμβεί όμω αυτό, ο Παναθηναϊκό και να γίνει ανταγωνιστικό, το μπάτζετ πρέπει να ανέβει τουλάχιστον κατά 3 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή από τα 3,5 εκατομμύρια να πάει στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ καθαρά, 8 εκατομμύρια,3 ευρώ με την εφορία, καθώ δεν υπάρχει πια το αγκάθι του 1,5 εκατομμύριο ευρώ των κομμένων αφού έχει μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής. Οι κύριοι πυλώνε και όροι του Γιώργου Δόνη στην συνάντηση που θα έχει με τον Γιάννη Αλαφούζο είναι πρώτον η αύξηση αυτή που αναφέραμε των 3 εκατομμύριων ευρώ στο μπάτζετ της ομάδας οι αντικαταστάτες καθώς ο Δόνης είναι προβληματισμένος για το ποιοι θα είναι οι εκλεκτοί για του παίκτε που θα φύγουν. Όπω έχει γίνει η κατάσταση, Ζαχίτ και Ανοάρ δύσκολα θα μείνουν. Κοντά στην έξοδο είναι επίση ο Ινσού, ο Αποστολάκη και ο Γιώχανσον. Άρα στον αέρα είναι και ο Μπεκ, ο Δόνη και ο Βαγιανίδη. Κάτι που σημαίνει πω το τριφύλλο θα χρειαστεί αρκετέ ποιοτικέ μεταγραφέ. Τρίτο, το μοντέλο που θα ακολουθήσει η ομάδα και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί άμεσα με τον Τσαβιρόκα. Τέταρτον, ο πρωταθλητισμό αλλά και οι νεάροι ποδοσφαιριστέ, τα πιτσιρίκια που λέμε. Η προετοιμασία που χρειάστηκε δύο χρονιέ ώστε να δέσουν οι νέοι παίκτε έχει τελειώσει και όσοι αξίζουν θα πρέπει να ανέβουν επίπεδο. Πέμπτο και τελευταίο, θέλει να δικτυωθεί. Ο προπονητή των Πρασίνων θεωρεί πω η οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματο θα πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί με τον Αλαφούζο. Τρανά παραδείγματα είναι το ότι το τριφύλι διαθέτει ένα μικρό δίκτυο και πώ είναι ανεπίτρεπτο να μην εξαπλωθεί σε χώρε όπω η Πολωνία, η Ουγγαρία, η δεύτερη κατηγορία τη Ισπανία, καθώ και η Πορτογαλία. Στον Παναθναϊκό υπολογίζεται κανονικά και ο Δημήτρη Εμμανουιλίδη. Από τη νέα σεζόν, ο νεαρό άσο του Παναθναϊκού έχει πάρει πολύτιμα αγανονιστικά λεπτά στον Πανίωνιο και έχει ψηθεί στο επαγγελματικό επίπεδο τη Super League. Τέλο, η ομάδα μεταξύ άλλων και για την άδεια διευθετώντα τι τελικέ λεπτομέρειε. Εκτό από του πιστωτέ και του διακανονισμού που θα πρέπει να πληρωθούν, κάτι που αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα τη άδεια, μπορεί η συγκεκριμένη άδεια, δηλαδή τη ΕΠΟ η άδεια, να μην οδηγεί στην άρση τη Ευρωπαϊκή Τιμωρία. Ωστόσο, θα αποτελέσει ακόμα ένα όπλο το οποίο θα κληθεί να καταθέσει ο Παναθηναϊκός στο αρμόδιο τμήμα της UEFA, αν θελήσει να φτάσει την υπόθεση στην τελική της φάση.